Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, συναδέλφισε, συνάδελφοι, η ίδια η πραγματικότητα διαψεύδει την προσπάθεια της κυβέρνησης να κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες της για την τραγική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Μια πραγματικότητα ότι όλες οι κυβερνήσεις μαζί με τη σημερινή που πέρασαν τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια ακολούθησαν μια εγκληματική πολιτική που είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε πυροσβέστες και αναγκαία μέσα. Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, να μην υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας πρόσληψης των πυρκαγιών. Αυτή η πολιτική οδήγησε σήμερα στο δασαρχείο της Πάντας να υπάρχουν μόνο 7 δασοφύλακες και κανένας δασεργάτης για μια έκταση 350.000 στρεμάτων δάσους. Η κυβέρνηση, μάλιστα αφού είδε ότι δεν πιάνει το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής, επιστράτευσε αστείες δικαιολογίες για να κρύψει τις δικές της ευθύνες. Επιρρύπτει ευθύνες σε άλλους, κρύβοντας ότι πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, μαζικοί φορείς, σωματεία, συνδικαλιστές πυροσβέστες είχαν καταθέσει προτάσεις για την ενίσχυση της δασοπυρόσβεσης με αναγκαία μέσα. Μάλιστα, αυτές τις μέρες το ακούσαμε και αυτό, ότι δεν είναι ώρα για κριτική, δεν είναι ώρα για συγκεντρώσεις. Εμείς τα σωματεία που πήραμε την πρωτοβουλία για τη σημερινή συγκέντρωση λέμε ξεκάθαρα ότι τώρα είναι η ώρα να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, για να σταματήσουν να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες τραγωδίες. Οι πληγέντες να αποζημιωθούν άμεσα στο 100% των ζημιών που υπέστησαν. Είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση είναι ικανότατη να υπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα, να φέρνει κατά καλό καιρό αντεργατικά νομοσχέδια, να ψάνει το χρόνο δουλειάς, να ψάνει τα όρια σύνταξης, να ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση, να στέλνει μάρτυρες στους πληστηριασμούς και τόσα άλλα. Απλά θεωρεί ότι η δασοπυρόσβεση είναι κόστος, όπως η υγεία με τις τεράστιες ελλείψεις υγειονομικών, είναι κόστος η αντισεισμική θωράκιση, η αντιπλημμυρική προστασία με όλα τα αναγκαία έργα που απαιτούνται σήμερα. Την ίδια στιγμή που η χώρα μας βιώνει τέτοιες καταστροφές, ο Πρωθυπουργός της χώρας μας συναντήθηκε με τον κύριο Ζελένσκι για να τον ενισχύσει με νέους πολεμικούς εξοπλισμούς και την ίδια στιγμή να μην ενισχύει με όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος και των υποδομών της χώρας μας. Εργαζόμενες, εργαζόμενοι, η καταστροφική πυρκαγιά στην Πάρνηθα ανέδειξε το εφιαλτικό σενάριο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, καθώς αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει κανένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του. Αποτύχει δε θρηνήσαμε ευθύματα. Γύρω από τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας υπάρχουν μεγάλες βιομηχανικές ζώνες, όπως του Θριασίου, των Άνω Λιωσίων, του Μενιδίου. Στον Ασπρόπυργο, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, κάηκαν εργοστάσια και αποθήκες, με αποτέλεσμα καμένη τόνη ελαστικών και άλλων τοξικών υλικών που έκανα την ατμόσφαιρα της περιοχής ανυπόφορη, αποπνικτική, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση, η περιφέρεια, οι δημοτικές αρχές, αντί να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, το μόνο που έκαναν είναι η αποστολή του μηνύματος, το περίφημο 112, και η σύσταση στους κατοίκους της περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες. Τη στιγμή που κάτοικοι, πυροσβέστες, δυνάμεις από τα σωματεία έδιναν τη μάχη για να σωθούν τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών, έκαναν προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά, εργοδότες μεγάλες επιχειρήσεις υποχρέωναν τους εργαζόμενους
να εργαστούν σε αυτές τις ακραίες συνθήκες. Μόνο κάτω από την αποφασιστική στάση των σωματείων, των κλαδικών συνδικάτων, αναγκάστηκαν να αφήσουν τους εργαζόμενους να αποχωρήσουν από το χώρο δουλειάς. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση ζήσαμε και αυτό. Είχαμε την απαράδεκτη στάση της Αττικής Οδού, όταν ζήτησε διόδια από τους οδηγούς των λεωφορείων που αποχωρούσαν από το αμαξοστάσιο στα Άνω Λιώσια κάτω από την παρέμβαση των συνδικαλιστών της ΔΑΣ. Στο Θριάσιο νοσοκομείο οι εργαζόμενοι να δίνουν μάχη για να μην περάσει στο νοσοκομείο η φωτιά, όταν μάλιστα είναι δίπλα από το στρατιωτικό αεροδρόμιο. Και εδώ φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο διαφυγής εργαζομένων και ασθενών για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, σήμερα είναι επιτακτική η ανάγκη, η οργή, η αγανάκτηση που νιώθουμε όλοι μας να μετατραπεί σε οργάνωση και αγώνα. Όλα αυτά που ζήσαμε αυτές τις μέρες δεν αποτελούν κανονικότητα. Μπορούμε σήμερα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας να ζήσουμε και να απολαύσουμε το πλούτο που παράγουμε καθημερινά μέσα σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Ευχαριστώ.